Βουλευτές, μελέτησα, διάβασα την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Άκουσα και διάβασα αρκετές από τις ομιλίες βουλευτών και διαπίστωσα ότι ένα κεντρικό επιχείρημα που διατυπώθηκε τις μέρες αυτές, ένας ισχυρισμός, είναι ότι τα μέτρα που ανακοινώσαμε είναι προεκλογικές παροχές. Ότι η 13η σύνταξη, με τη μορφή που εισάγεται, δόθηκε για να εξαγοράσουμε την ψήφο των συνταξιούχων. Μεγάλη προσβολή για τους συνταξιούχους, αλλά το προσπερνώ. Ότι το ΦΠΑ στη διατροφή, στην ενέργεια κλπ. Τον μειώσαμε για να κερδίσουμε την ψήφο των καταναλωτών. Ότι τις αυξημένες αποσβέσεις της υιοθετούμε για να κερδίσουμε τους επιχειρηματίες και ούτω καθεξής. Τους αγρότες, με τους εταιρισμούς, τους νέους κλπ. Το επιχείρημα λοιπόν αυτό συνοψίζεται στο ότι η κυβέρνηση κινείται με κριτήρια ωφελημιστικά, προεκλογικά κριτήρια. Ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι. Δεν συμφωνώ, αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι. Ότι πράγματι εμείς επεξεργαστήκαμε αυτά τα μέτρα για να ικανοποιήσουμε κάποιες κοινωνικές ομάδες με ψηφοθυρικούς σκοπούς. Από το επιχείρημα όμως αυτό δεν συνάγεται ότι τα μέτρα που αναγγείλαμε δεν ήταν αναγκαία. Μάλιστα άκουσα αρκετούς, μεταξύ των οποίων και την κυρία Πακογιάννη, να ασκεί κριτική ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή, ότι θα έπρεπε και άλλες μειώσεις φόρων ενδεχομένως να κάνουν. Άρα τα μέτρα ήταν αναγκαία. Ούτε συνάγεται από το επιχείρημα αυτό ότι τα μέτρα δεν είναι υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Η κατηγορία που απευθύνεται προς την κυβέρνηση είναι ότι τα μέτρα ελήφθησαν σε εκλογικό χρόνο. Αν δηλαδή λαμβάνονται λίγους μήνες πριν ή εν πάση σε άλλο χρόνο, αφήνεται να διαφανεί, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Εάν δεχτούμε λοιπόν ότι έτσι έχουν τα πράγματα, ότι πράγματι αυτά τα κάναμε εν ώψη εκλογών, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής ερώτημα, να θέσω το εξής ερώτημα. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία εν ώψη των εκλογών? Δηλαδή, τι θέματα αναδεικνύει η ίδια ή πώς αντιδρά σε πρωτοβουλίες που παίρνουμε εμείς? Αν δηλαδή η κυβέρνηση θεσμοθετεί τη 13η σύνταξη για να κερδίσει τις εκλογές ή τη μείωση του ΦΠΑ, ποια είναι τα αντίμετρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία? Τα αντίμετρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία είναι Πετσίτης, Πολάκης, την Βορυχία με τα θύματα της τραγωδίας στο μάτι και τελευταία το Κότερο και η οικογένεια του Πρωθυπουργού. Ό,τι κάναμε λοιπόν εμείς, ακόμα και αν υποθέσουμε πλήρως τη δική σας λογική, αν υιοθετήσουμε πλήρως τη δική σας λογική, είναι μια πρωτοβουλία στο πεδίο της πολιτικής. Και είναι εντός των κανόνων της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να απαγορεύει να παίρνεις μέτρα ακόμα και σε περιόδους εκλογών. Αυτό που κάνετε όμως εσείς ξεφεύγει από το πεδίο της πολιτικής. Ξεφεύγει από το πεδίο της δημοκρατίας. Κινείται στη σφαίρα της παραπολιτικής και της κοφαντίας. Αποδέχτηκα τη λογική σας, όχι επειδή είναι σωστή, αλλά για να δείξω ακριβώς τι κρύβεται πίσω από αυτήν. Και αυτό που κρύβεται είναι μια αντιπάθεση πολιτικού και ηθικού χαρακτήρα, που τις μέρες αυτές έγινε πεντακάθαρη στον ελληνικό λαό. Από τη μια είναι η πολιτική, την άλλη είναι τα ψεύδη και η παραπολιτική. Από τη μια είναι η δημοκρατία και από την άλλη είναι η συκοφαντία. Τα fake news, η μεταδημοκρατία. Και έρχομαι τώρα στο timing, το χρόνο στο οποίο ανακοινώσαμε τα μέτρα. Πράγματι ο χρόνος είναι προεκλογικός. Έχουμε εκλογές σε λίγες μέρες, ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές. Αλλά αν τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία, όπως και λέτε, εάν τα μέτρα αυτά υπηρετούν την οικονομία και την κοινωνία,
Εάν επομένως έπρεπε να ληφθούν αυτά τα μέτρα, πότε έπρεπε να ληφθούν? Αργότερα? Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι θετικό, γιατί να το αναβάλουμε για το μέλλον? Αφού μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Αλλά και άλλο επιχείρημα. Ας υποθέσουμε ότι αποφασίσαμε όντως τα μέτρα αυτά τα κάνουμε αργότερα. Πότε αργότερα? Πάλι θα λέγανε κάποιοι τα κάνετε εν ώψη εθνικών εκλογών. Και για να το αποδείξω αυτό, θυμίζω το εξής πραγματικό γεγονός. Μήπως αυτό δεν ελέγχθη και μετά από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Και τότε ορισμένοι είπαν προεκλογικές υποσχέσεις. Δεν πρόκειται να υλοποιηθούν ποτέ. Και όμως όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θεσμοθετήθηκαν και υλοποιήθηκαν και ισχύουν. Μήπως θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει νωρίτερα, πριν δηλαδή από την περίοδο αυτή? Όχι πάρα πολύ νωρίτερα. Γιατί? Διότι δεν μπορούσαμε. Η προετοιμασία γινόταν από το Υπουργείο Οικονομικών και από τον κ. Καλότο και όλους μας. Δεν μπορούσαμε να ανακοινώσουμε μέτρα κοστολογημένα εάν δεν είχαμε την επίσημη ανακοίνωση για το πλεόνασμα και τα άλλα μακροοικονομικά μεγέθη του 2018. Πότε έγινε επίσημη ανακοίνωση από τη Eurostat? 23 Απριλίου του 2019. Συμπέρασμα. Τα μέτρα που ανακοινώσαμε, όπως και αν τα ονομάσετε, ακόμα και τα πείτε προεκλογικά, συνιστούν μια πολιτική αποφελή και για τους πολίτες και για την οικονομία. Τα δικά σας αντίμετρα όμως, για όσα λέτε για την οικογένεια του Πρωθυπουργού, για τα κότερα και άλλες συκοφαντίες, βρίσκονται, όπως ήδη είπα, έξω από τη σφαίρα της πολιτικής και της δημοκρατίας, αντλούνται, δεν μπορώ να μην το πω αυτό, από τους υπονόμους της ακροδεξιάς, σκοτεινών συμφερόντων, πλήττουν τη δημοκρατία και την κοινωνία. Επανέρχομαι λοιπόν στην ουσία του θέματος τώρα, για να επισημάνω τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουν, τα πραγματικά χαρακτηριστικά που έχουν τα μέτρα που ανακοινώσαμε. Τι είναι αυτά τα μέτρα και πού αποσκοπούν? Πρώτον, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν είναι έκτακτες ή εφάπαξ προεκλογικές παροχές, είναι μόνιμες πολιτικές που καθίστανται σήμερα δυνατές χάρη στις δυνατότητες που δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι με τις θυσίες του λαού και με την πολιτική που ακολουθήσαμε. Τα μέτρα αυτά γίνονται τώρα εφικτά, διότι η κυβέρνηση αξιοποιεί αποτελεσματικά και στοχευμένα υπέρ των πολλών τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που κερδίσαμε, με στόχο την ενίσχυση της ήδη υπαρκτής και επιταχυνόμενης οικονομικής ανάκαμψης και την ανακούφιση όσων επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Δεύτερο, τα εν λόγω μέτρα διαμορφώνουν και μια γραμμή προληπτικής άμυνας έναντι κινδύνων εξωγενών από το διεθνές περιβάλλον. Στοχεύουν δηλαδή τα μέτρα αυτά και στην αντιστάθμιση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων από την οικονομική επιβράδυση που πρατείται στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο. Τρίτο, τα μέτρα αυτά δεν αντιστρατεύονται το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων το οποίο λεπούμε, μεταρρυθμίσεις βεβαίως νέας γενιάς ή νέου τύπου, μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη και όχι τη λιτότητα. Και μάλιστα, πολλά από τα μέτρα που ανακοινώσαμε προωθούν, υποβοηθούν τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μας μέσω της υποστήριξης επενδύσεων σε τεχνολογικό και βιομηχανικό εξοπλισμό, καθώς και μέσω της προώθησης της συνεργασίας στον αγροτικό χώρο για να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακας και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Σημειώνω παρεπιπτόντως, διότι άλλη φορά μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτά, ότι μέτρα όπως οι υπεραποσβέσεις αποτελούν ισχυρότατο κίνητρο, ισχυρότατο μέσο υπέρ των επενδύσεων
και ιδιαίτερα σε κλάδους που απαιτούν μηχανολογικό εξοπλισμό. Τέταρτο, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ενσωματώνουν τις αρχές της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην οικονομική μεγέθυνση και στηρίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή της χώρας μέσω της ενίσχυσης πρόσβασης των πολιτών σε βασικά αγαθά, όπως είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και άλλα. Τέλος, πέμπτο, τα μέτρα αυτά δείχνουν ότι η έξοδος από τα μνημόνια δεν ήταν μια τυπική διαδικασία, αλλά αποτελεί μια κατάκτηση της κοινωνίας, καθώς οι βαθμοί αυτονομίας και ο δημοσιονομικός χώρος που έχουμε κερδίσει μας επιτρέπουν σήμερα να περνάμε σε ένα νέο μείγμα πολιτικής, πιο φιλικό προς την ανάπτυξη και προς την κοινωνία. Γι' αυτό και τα μέτρα αυτά, από τη μια έρχονται ως συμπλήρωμα εκείνων που ανακοινώθηκαν πέρυσι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από την άλλη δεν είναι και τα τελευταία. Κάθε νέο περιθώριο που θα κατακτούμε θα μετατρέπεται σε πολιτικές για τη στήριξη των επενδύσεων, της απασχόλησης και του κοινωνικού κράτους. Αυτά, κατά την άποψή μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τα γεγονότα. Όσο πιο πιστά μπόρεσα να τα αποτυπώσω. Εμείς, λοιπόν, μέτρα πολιτικής, χρήσιμα στην οικονομία, ωφέλιμα για τους πολίτες. Εσείς, τιμωρηχίες, κότερα, συκοφαντίες. Εμείς, σε συμμαχία με τους προοδευτικούς πολίτες, επιμένουμε στο πεδίο της πολιτικής, υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, εσείς με τα εύσημα αυτών που σας επενούν σήμερα, τα ακροδεξιά έντυπα. Και μια τελευταία βιωματική εμπειρία, επιτρέψτε μου, από τους παλιότερους ίσως αυτή την αίθουσα. Προσωπικά στην πολιτική μου διαδρομή έχω ζήσει ανάλογες καταστάσεις στο παρελθόν. Κάποτε, νομίζω ήταν δεκαετία του 80, πριν τις εκλογές του 1985, είχε δημοσιευθεί σε έντυπο, σε εφημερίδα, μια φωτογραφία που εμφάνιζε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με... το 89 ήταν το 85. Μας περιπτώσει, ναι. Τον εμφάνιζε να είναι μαζί με χιτλερικούς, με ναζί. Ναζί, έγραφε τότε η εφημερίδα, με τους ναζί, ή πράκτορας του ναζί, ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μετά τις εκλογές, αναγνωρίστηκε ότι ήταν ψεύτικη φωτογραφία. Την ίδια περίοδο, κυκλοφορούσαν φωτογραφίες με ένα κότερο που υποτίθεται ότι ανήκει στο Χαρίλαο Φθοράκη. Και βέβαια, αμέσως μετά, διαπιστώθηκε ότι ήταν ψέμα. Και βέβαια όλη εκείνη την περίοδο, από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, τα ίδια συνεχίστηκαν άλλοτε σε βάρος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, άλλοτε σε βάρος του Ανδρέα Παπανδρέου. Και κάπου έπεφτε καμιά βολή και προς το Φθοράκι για άλλα στελέχη της αριστεράς. Περιττώ να πω ότι όλα αυτά δεν νομίζω να είχαν τελικά κάποια ουσιώδη επίδραση στα εκλογικά αποτελέσματα. Το μόνο που πετύχαιναν ήταν η διάδοση της δημοκρατίας, η απαξίωση της πολιτικής, η ενίσχυση εκφυλιστικών φαινομένων στα δημόσια ήθη της χώρας. Βλέπω τον Σπύρο του Λυκούδη και τον Κύρκο περιλάμβαναν πολλές φορές αυτές τις πρακτικές. Αυτές τις μεθόδους θέλετε να αντιγράψετε σήμερα? Έτσι θα αντιμετωπίσουμε την βαριά ακόμα κληρονομιά της κρίσης και της χρεοκοπίας? Έτσι θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος? Δεν διδαχθήκατε τίποτα από το παρελθόν? Έτσι θα αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους για τη δημοκρατία? Διότι η συζήτησή μας δεν γίνεται σε κάποιο κενό. Ζούμε σε μια ιστορική συγκυρία κατά την οποία υπάρχουν δυνάμεις και στη σφαίρα των μέσων ενημέρωσης και στη σφαίρα της πολιτικής που σπρώχνουν την πολιτική προς τον εκχυδαϊσμό.
όπως υπάρχουν και ακροδεξιές δυνάμεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που βάλουν ανοιχτά κατά της δημοκρατίας, καλλιεργώντας το μίσος, στην ξενοφοβία, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Στη συγκυρία λοιπόν αυτή, εγώ να μου επιτρέψετε, θα ήθελα να καλέσω και εσάς και όλους, τουλάχιστον όσους και όσοι συνειδητοποιούν τους κινδύνους, να υπερασπιστούμε τις αρχές του πολιτικού διαλόγου, ολοκληρών κύριε Πρόεδρε, να υπερασπιστούμε λοιπόν τις αρχές του πολιτικού διαλόγου και της πολιτικής αντιπαράθεσης πάνω στα κρίσιμα και σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, με βάση τα προγράμματά μας, τις αντιλήψεις μας, τις ιδέες μας, τις αξίες τις οποίες έχει ο καθένας. Όλα τα άλλα διαβρώνουν τη δημοκρατία, πλήττουν την πολιτική, ζημιώνουν την κοινωνία. Και με τις σκέψεις αυτές πιστεύω ότι η πλειοψηφία της Βουλής σήμερα, η πλειοψηφία της κοινωνίας αύριο, θα δώσουν ξανά ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση και στις δυνάμεις που τη στηρίζουν για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο. Ευχαριστώ.